Κάθε χρόνο στις 14 Ιουνίου εορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα εθελοντικής αιμοδοσίας. Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Άρτας και ο Ιατρικός Σύλλογος πραγματοποιούν εκδηλώσεις που έχουν ως στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη για ασφαλές αίμα. Η 14η Ιουνίου επιλέχθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τον Ερυθρό Σταυρό και την Παγκόσμια Ομοσπονδία Εθελοντών Αιμοδοτών και τον Διεθνή Οργανισμό Μετάγγισης Αίματος. Αφορμή στάθηκαν τα γενέθλια του Αυστριακού ιατρού Καρ Λαντστάινερ, που ανακάλυψε το 1990 τις ομάδες αίματος. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιλέγει κάθε χρόνο μια διαφορετική χώρα, η οποία φιλοξενεί αυτόν τον εορτασμό, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να υπογραμμίσει την πανανθρώπινη αξία της εθελοντικής προσφοράς αίματος. Φέτος συμπληρώνει τα 15 χρόνια εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας Εθελοντή Αιμοδότη που έχει αναλάβει η χώρα μας, καθώς και για τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται από όλους τους φορείς για να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες να γίνουν εθελοντές αιμοδότες. Την ημέρα αυτή τιμάται διεθνώς ο ανώνυμος εθελοντής αιμοδότης και ο αλουτρουισμός που επιδεικνύει προσφέροντας χωρίς ανταμοιβή λίγο από το χρόνο του και λίγο από το αίμα του. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Άρτας Λεωνίδας Παΐς τόνισε σε δήλωσή του ότι αυτή η διοργάνωση είναι μια μεγάλη ευκαιρία να αναδειχθεί σε διεθνές επίπεδο ότι η εθελοντική αιμοδοσία είναι κομμάτι της κουλτούρας μας και του πολιτισμού μας. Η Παγκόσμια ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη καθιερώθηκε στις 14 Ιουνίου από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Και αυτό με αφορμή τα γενέθλια του Αυστριακού γιατρού Καρλ Λαντστάινερ, ο οποίος το 1900 ανακάλυψε τις ομάδες αίματος και αργότερα και τα ρέζους της υποομάδες αίματος. Να πούμε ότι το 1930 ο επιστήμονος αυτός βραβεύτηκε και με το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής. Ο κύριος Παΐς ανέφερε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων που θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες, προσθέτοντας ότι στόχος μας είναι πάνω απ' όλα η προσέλκυση νέων εθελοντών αιμοδοτών, αλλά και η ενθάρρυνση όσο το δυνατόν περισσότερων ανθρώπων, έτσι ώστε να γίνουν τακτικοί εθελοντές αιμοδότες. Οι εκδηλώσεις που έχουμε για φέτος προγραμματίσει θα είναι 4 μέρες. Θα ξεκινήσουμε από την Δευτέρα με το τουρνουά ποδοσφαίρου που έχουμε οργανώσει με την βοήθεια της ΕΠΣ Άρτας, τους οποίους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την Δευτέρα λοιπόν το απόγευμα στις 5.30 ώρα στο γήπεδο Καραϊσκάκη στους Αγίους Αναργύρους θα πραγματοποιηθεί το τουρνουά ποδοσφαίρου. Την Τρίτη θα έχουμε την πρώτη από τις δύο αιμοδοσίες που έχουμε προγραμματίσει. 12 λοιπόν Ιουνίου, τρίτη εθελοντική αιμοδοσία με την υπηρεσία αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας. Την Τετάρτη το βράδυ μετά τις 7.30 στο Μακρυγιάννης, στο Πολιτιστικό Σύλλογο Μακρυγιάννης, έχουμε την βράβευση αιμοδοτών. Έχουμε βράβευση γενικά κάποιων ανθρώπων και φορέων που έχουν στηρίξει την προσπάθειά μας όλα αυτά τα χρόνια. Όπως επίσης θα έχουμε και δύο ομιλήτριες. Θα είναι η γιατρός η κυρία Ντέτσικα από το νοσοκομείο Άρτας που θα περιγράψει μία μέρα αιμοδοσίας στο νοσοκομείο. Και η κυρία Τρομπούκη, η οποία σαν αιμοδότης θα περιγράψει από την δικιά της πλευρά όλη αυτή την εμπειρία. Φυσικά την Τετάρτη συνδιοργανωτής αυτής της εκδήλωσης είναι ο Σύλλογος Μακρυγιάννης. Την Πέμπτη το πρωί, 14 Ιουνίου, που είναι και η Παγκόσμια ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη, θα έχουμε την δεύτερη αιμοδοσία μας. Έτσι λοιπόν, με τις δύο ημερομηνίες που έχουμε επιλέξει, θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα διευκολύνουμε τον κόσμο ώστε να έρθει και να αιμοδοτήσει. Πολίτες, το έχετε πετύχει το στόχο σας? Πιστεύουμε ότι τον έχουμε πετύχει σε μεγάλο βαθμό.
Η προσέλευση των συμπολιτών μας είναι μεγάλη πλέον και αυξάνεται συνεχώς. Θα μου επιτρέψετε όμως να προσθέσω ότι στις εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί, εκτός μάλλον αυτών που έχουν προγραμματιστεί, αυτό το διάστημα υπήρχε και διαγωνισμός φωτογραφίας με το μήνυμα του εθελοντή Αιμοδότη. Υπήρχε διαγωνισμός βίντεο για μαθητές γυμνασίου Λυκείου, όπως και ένας διαγωνισμός δημιουργικής γραφής για μικρότερα παιδιά, δημοτικού κυρίως και μικρότερα. Οι νικητές αυτών των διαγωνισμών στην εκδήλωση της Τετάρτης θα βραβευτούν και αυτοί. Έτσι λοιπόν έχουμε αρκετές βραβεύσεις για την Τετάρτη. Είναι αρκετοί αυτοί που μας βοηθάνε όλα αυτά τα χρόνια στην προσπάθειά μας, όπως και σε αυτή που γίνεται τώρα. Θα μου επιτρέψετε να τους διαβάσω, γιατί είναι αρκετοί, ευτυχώς. Είναι λοιπόν η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, ο Δήμος Αρταίων, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Άρτας, η Διεύθυνση Αστυνομίας Άρτας, ο Ιατρικός Σύλλογος Άρτας, Φαρμακευτικός Σύλλογος Άρτας, Οδοντιατρικός Σύλλογος Άρτας, η Ιατρική Εταιρεία Άρτας, η Εταιρεία Προστασίας Πασχόντων από Μεσογειακή Ανεμία Νομού Άρτας, το Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Άρτας, Σωματείο Εργαζομένων ΔΕΙΑ Άρτας, η Επιστήθη Φίλη, ο Σύλλογος Φίλων Βυζαντινού Ναού Αγίας Θεοδόρας και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Στρατιωτικών Ειδικής Κατάστασης. Όπως είπαμε, φυσικά υπάρχουν και κάποιοι όπως και το RTV που θέλουμε να το ευχαριστήσουμε, που είναι πάντα δίπλα μας, συμπαραστάτης στην προσπάθεια που κάνουμε. Και επίσης να πούμε ότι φέτος είναι μια ιδιαίτερη χρονιά για την Ελλάδα, για την πατρίδα μας, γιατί έχουμε την τιμή να διοργανώσουμε την Παγκόσμια ημέρα με απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Και έτσι όλες οι πόλεις γιορτάζουν φέτος για μας. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν στην Αθήνα, στο Ζάπιο, φυσικά στις 14 Ιουνίου. Τέλος, ο κύριος Παΐς έδωσε το φετινό μήνυμα της Παγκόσμιας ημέρας Εθελοντή Αιμοδότη, αλλά έκανε και κάλεσμα στους αρτινούς πολίτες να στηρίξουμε την παρουσία τους τις τετραήμερες εκδηλώσεις. Το φετινό μήνυμα είναι να είσαι εκεί για τον άλλον, δώσε αίμα, μοιράσου την ζωή. Οι αρτινοί πολίτες, το πρόγραμμά μας έχει ανακοινωθεί και το έχουμε προωθήσει σε αρκετούς, να αγκαλιάσουν αυτές τις προσπάθειες του Συλλόγου και φυσικά, το πιο σημαντικό, να έρθουν να δώσουν αίμα. Το σύνθημα της Παγκόσμιας ημέρας Εθελοντή Αιμοδότη του 2018 είναι «Να είσαι εκεί για τον άλλον. Δώσε αίμα, μοιράσου τη ζωή». Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Άρτας, Βαγγέλης Καρμπής, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα της αιμοδοσίας και εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμμετοχή των μαθητών στις ενημερώσεις που είχαν καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς στο κομμάτι της εθελοντικής αιμοδοσίας. Εγκριθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας εδώ και πάρα πολύ καιρό, με αποτέλεσμα, ως αποτέλεσμα της δωρεάς του αίματος. Να πούμε ότι η δωρεά αίματος έγινε το 1920 περίπου, 15 με 20, και είναι η πρώτη μεταμόσχευση οργάνου από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν δίνουμε αίμα, πραγματικά προσφέρουμε ζωή στον συνάνθρωπό μας. Ήδη η Ελλάδα, το Υπουργείο Υγείας, οι εθελοντές αιμοδότες, εμείς, όλοι οι φορείς που ανέφερε και ο πρόεδρος του αιμοδοτικού, ο κ. Παΐς, συμμετέχουμε, θέλουμε να συμβάλλουμε ώστε να ανέβει το επίπεδο αυτό στην Άρτα. Να ανέβουν οι εθελοντές αιμοδότες, να συμμετέχουν κάθε μέρα όλο και περισσότεροι. Και σε αυτές τις δράσεις, εκτός από την Παγκόσμια ημέρα του Εθελοντή Αιμοδότη, έχουμε καθιερώσει σε συνεργασία με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση, τις ομιλίες στα σχολεία, με συνεργασία και με τους εθελοντές αιμοδότες και τους συναδέλφους του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας. Τραυματικό, πώς μπορέσετε όλο αυτό να τα καλιάσουν και να φέρουν και αυτοί μετέπειτα να γίνουν εθελοντές αιμοδότες? Τι απαιτείται? Ήδη τα παιδιά αγκαλιάζουν την κίνησή μας αυτή, την ενημέρωση αυτή, γιατί είναι πολύ προχωρημένα. Δεν είναι το επίπεδο που ήταν παλιά, που φοβόταν κάποιος γονείς ή οτιδήποτε, τη σύριγγα ή οτιδήποτε άλλο. Το βλέπουν καθημερινά στη ζωή τους. Με αποτέλεσμα να αγκαλιάσουν όλο το εγχείρημα το δικό μας, να εμπεδώσουν κάποια πράγματα, έτσι ώστε αύριο να γίνουν εθελοντές αιμοδότες. Και όχι μόνο οι μαθητές γυμνασίων λυκείων, αλλά και μαθητές της 5ης και 6ης δημοτικού. Από εκεί αρχίζουμε σιγά σιγά, στα αυτά τα χρόνια που είμαι πρόεδρος στον Ιατρικό Σύλλογο Άρτας, προσπαθούμε πάντα σε συνεργασία με τους φορείς και με το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών να κάνουμε περισσότερες δράσεις, έτσι ώστε να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό και τους συμπολίτες μας. Ποιους συμπολίτες? Εμείς ζούμε στην Άρτη. Είναι μια μικρή κοινωνία, είναι ένα κύτταρο ζωής και φανταστείτε, είναι να το πάρουμε σαν μια οικογένεια. Πού ζούμε εμείς? Έχουμε την οικογένειά μας. Πρέπει να προλαμβάνουμε παρά να θεραπεύουμε. Δηλαδή η πρόληψη τι σημαίνει να γίνεις εθελοντής ή εθελόντρια αιμοδότης? Γιατί? Έτσι ώστε αύριο να μην ψάχνεις να βρεις μία φιάλη αίμα. Ήδη να την έχεις και ήδη να έχει γίνει συνείδηση στον καθένα μας ότι πρέπει να είμαστε για την οικογένειά μας εθελοντές αιμοδότες. Και κάνω έκκληση σε όλους και όλες να περάσουν ή την Τρίτη ή στις 12 ή στις 14 του μηνός που γίνεται η αιμοδοσία, να δούνε πώς γίνεται η αιμοδοσία. Να συζητήσουμε μαζί τους. Θα είναι συνάδελφοι εκεί και εγώ προσωπικά και άλλοι συνάδελφοι και από τους εθελοντές αιμοδότες, να δουν ότι δεν είναι διαδικασία, ούτε χρονοβόρα, ούτε επίπονη διαδικασία. Και από εκεί και πέρα, μόλις σου δουν αυτά, πραγματικά πιστεύω ότι όλοι θα θέλουν να γίνουν εθελοντές αιμοδότης. Και μάλιστα στην περιοχή μας που έχουμε ατυχήματα πολλά, είτε εργατικά, είτε τροχαία ατυχήματα. Επίσης έχουμε πάσχοντες από μεσογειακή ανεμία που θέλουν κάποια μετάγγιση. Από εκεί και πέρα πρέπει να βοηθηθούν οι συνάνθρωποι μας. Ένας άνθρωπος από το φιλικό περιβάλλον και καλό, αγρότες, επιστήμονες, υπαλλήλους, όλους τους συνανθρώπους μας να δώσουν αίμα. Γιατί το σύνθημα φέτος είναι να είσαι εκεί για τον άλλον, δώσε αίμα, μοιράσου τη ζωή. Είμαστε σε ένα καλό επίπεδο από παρακαταθήκη αίματος. Είμαστε σε ένα καλό επίπεδο, αλλά δεν αρκεί. Το λέω, δεν αρκεί. Πρέπει όλοι, κάποιος από τις οικογένειες, να είναι τουλάχιστον ένα μέλος εθελοντής αιμοδότης. Μόνο έτσι θα έχουμε επάρκεια αίματος, μόνο έτσι θα καλύψουμε πιθανές ελλείψεις αίματος. Γιατί πρέπει να προλαμβάνουμε. Δεν είναι την τελευταία στιγμή να τρέχουμε να βρίσκουμε αίμα για κάποιο χειρουργείο τακτικό ή για κάποιο έκτακτο χειρουργείο ή για κάποιον που θα χρειαστεί για κάποιον άλλο λόγο, για κάποια άλλη ασθένεια. Πρέπει να έχουμε και η κοινωνία της Άρτας σιγά σιγά, όσον έχουμε αρχίσει πάνω από 3 χρόνια την ενημέρωση, την καμπάνια, πάντα και μέσα σε συνεργασία με τον Art TV, ο οποίος πραγματικά είναι πρωτοπόρος στην Ελλάδα ως περιφερειακό κανάλι σε αυτές τις εκδηλώσεις και είναι δίπλα μας, να κάνουμε αυτή την καμπάνια ενημέρωσης στον συνάνθρωπό μας, στο φίλο μας, στο γείτονά μας, σε όλους, σε κάποιους που βρισκόμαστε στον ίδιο χώρο. Όλοι πρέπει να συμβάλλουμε. Είναι ανεπίτρεπτο σήμερα να εισάγουμε αίμα. Καλό όλους να έρθουν στις 12 και 14 του μηνός, όπως και στις εκδηλώσεις που διοργανώνουμε, να συμμετέχουν ενεργά. Όταν συμμετέχουν και δουν ενεργά,
θα θέλουν να γίνουν όλοι, σας πληροφορώ, εθελοντές αιμοδότες. Ίσως κάποιοι να μην μπορούν. Είναι άλλο αυτό και άλλο να θες να έχεις τον αλτρουισμό και την αγάπη, να δώσεις αίμα πρώτα απ' όλα για τον εαυτό σου. Γιατί δεν ξέρουμε πότε και πώς θα χρειαστούμε κι εμείς κάποια στιγμή, αν θα χρειαστούμε, μία φιάλη αίμα.